Με τον όρο πολυτραύμα εννοούμε ορίζεται ο τραυματισμός δύο ή περισσότερων ατομικών περιοχών του σώματος που επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού και μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία και άλλων οργάνων του σώματος τα οποία δεν έχουν τραυματιστεί. Το ποσοστό θανάτων έχει τριφασική πορεία. Το 50% συμβαίνει άμεσα στα πρώτα λεπτά στον τόπο του ατυχήματος, όταν ο ασθενής λόγω βαριάς κραυνοκεφαλικής είτε μαζικής αιμορραγίας είτε απόφραξης του αεραγωγού δεν έχει λάβει πρώτες βοήθειες. Φαίνεται και η καμπύλη που είναι, θα μπορούσε να προηγηθεί κάποιος θάνατος, αλλά δεν έχει λάβει κάποια πρώτες βοήθειες. Πέτσε το 30% το ποσοστό θανάτων όταν ο ασθενής έχει προσέλθει σε ένα νοσοκομείο. Το έχουν παρασκευθεί οι πρώτες βοήθειες τις πρώτες ώρες μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα, που είναι η λεγόμενη αποτρέψιμη θάνατη, και ένα 20% μετά τη δεύτερη ή τέταρτη εβδομάδα, όταν λόγω συμπτικών επιπλοκών από τις βαριές κραυνοκεφαλικές, τις συνυπάρχουσες παθήσεις και δευτερογενή νοσήματα από τους πρωτογενείς τραυματισμούς. Στην προνοσοκομιακή αντιμετώπιση, το 75% των θανάτων έχει καθυστερημένη ανέβρεση και μεταφορά σε ένα νοσοκομείο. Το 25% των θανάτων δεν έχει λάβει καμία προσφορά πρώτων βοηθειών. Η αντιμετώπιση του πολυτραυματία σε ένα νοσοκομείο αφορά μια πολύ συστηματική νόσο. Χρειάζεται γνώση, ψυχραιμία, ικανότητα, ομαδικότητα και κάποιον να ηγείται ώστε να δίνει τις σωστές οδηγίες και συνεργασία ειδικοτήτων. Από το 1993 είχε εφαρμοστεί το damage control surgery που αφορούσε τα τραύματα ιδίως ανοιχτά της κοιλίας με τη μαζική αιμορραγία. Το 2007 έγινε η έναρξη του damage control resuscitation παράλληλα με τη χειρουργική αντιμετώπιση, έγινε ο περιορισμός της χρήσης χρυσταλλοειδών με την ελεγχόμενη υπόταση και την άμεση μετάγγιση παραγόγων αίματος. Το 2012 η έναντι έκδοση του ETLS έκανε αναφορά στην ισορροπημένη σε αντιδιαστολή με την επιθετική αναζωογόνηση. Οι φάσεις του damage control resuscitation είναι 5. Η φάση 0, η ταχεία διακομιδή από τον τόπο του ατυχήματος στο TEP, με βασική υποστήριξη του τραυματιστικού και της κυκλοφορίας. Προχωρημένη υποστήριξη του ασθενή και εκτίμηση των επικίνδυνων βλαβών, αν το πλήρωμα που έχει παραλάβει τον ασθενή έχει και γιατρό, είναι μονάδα. Στην πρώτη φάση γίνεται ο έλεγχος της αιμορραγίας, αναλόγως στο σύστημα, είτε από το θώρακα, είτε την κοιλιά, είτε από το άκρα, είτε από αγγεία. Περιορισμό της μόλυνσης σε περίπτωση που έχουμε κάκωση του καθεντερικού σωλήνα. Διατήρηση ικανοποιητικής σηματικής ροής και οξυγόνωση των ζωτικών οργάνων και των άκρων. Ο διαχειρητικός έλεγχος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 90 λεπτά για να αποφύγουμε την περαιτέρω θερμοκρασία, την υποθερμία, τις διαταραχές πήξης, τις οξέωσης και τις δευτερογενείς απώλειες του αίματος. Η φάση 2, αφού έχει σταθεροποιηθεί, έχει ελεγχθεί η αιμορραγία, γίνεται σταθεροποίηση, μεταφέρει το ασθενής στη ΜΕΘ, διορθώνονται η διαταραγμένη πυκτικότητα, η οξέωση, η υποθερμία, η ανεμία, οι λεξιπληκτικές διαταραχές. Ναι. Στη φάση 3 γίνεται η τελική διόρθωση των κακώσεων, ο ασθενής ο πολυτραυματίας, έχοντας πλέον σταθερή μειώσταση, επανέρχεται στο χειρουργείο για οριστική αποκατάσταση των κακώσεών του. Στη φάση 4 γίνεται η τελική αποκατάσταση των υπολοιπόμενων βλαβών με επαναορθωτική πλαστική χειρουργική, κλείσιμο κοιλιακού τυχώματος, είτε άλλες ανοιχτά τραύματα των μαλακών ιστών. Η χρυσή ώρα μετρά από τη στιγμή του τραυματισμού και έχει θανατηφόρα κατάληξη αν δεν δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον ασθενή. Πρέπει να γίνονται προσπάθειες διάσωσης πριν στείλουν αναστρέψιμες βλάβες που θα οδηγήσουν στο θάνατο ή την αναπηρία. Με τη βοήθεια του ETLS μπορούν να δοθούν οι βοήθειες και να γίνει η διαχείριση του πολυτραυματία. Το κλειδί της επιτυχίας είναι η χρήση πήγουσων ενεργειών ώστε να ελεγχθεί η απώλεια αίματος σε αντιδιαστολή με κάθε άλλη χρονοβόρα διαγνωστική προσέγγιση ή θεραπευτική αντιμετώπιση. Όλοι ξέρουμε το ETLS, ABCDE. Το μνημοτεχνικό MAR System σε περιπτώσεις μαζικής αιμορραγίας, έλεγχο της μαζικής αιμορραγίας άμεσα, έλεγχος του αεραγωγού με προστασία της αυγενικής μοίρας που έλεγχη στήλης ή αναπνοή σε περίπτωση πνευμοθώρακα, κάκωση ανοιχτό τραύμα θώρακος ή κυκλοφορία να ελέγχουμε όλο το σώμα όπου μπορεί να υπάρχουν εξωτερικές απώλειες αίματος και βασικό έλεγχος της υποθερμίας και εξέταση του ασθενού για κακώσεις κεφαλής, χρονική στήλη και των άκρων. Η πρωτοβάθμια εκτίμηση αποτελεί τον ακροπονιαίο λήθη της αντιμετώπισης.
Στόχος είναι να αναγνωρίσουμε τις επικίνδυνες κακώσεις που απειλούν τη ζωή, έτσι ώστε να αναταχθούν το συντομότερο δυνατό και να μειωθεί η θνητότητα, η νοσηρότητα ή ενδεχόμενη αναπηρία. Η κλινική διάγνωση δεν πρέπει να περιβαίνει τα 5 λεπτά. Στα βοηθήματα της πρωτοβάθμιας εκτίμησης, παίρνουμε ζωτικά σημεία, αέρια αίματος, παλμικό οξυμέτρο, καπνογράφος, καρδιογράφημα, έλεγχος διούρησης, καθετηριασμός ορωτοαποκίστειος, monitoring. Ασθενής σταθεροποιημένος, προχωράμε στη δεύτερη εκτίμηση, επανεκτίμηση πάλι το ABCD, ολοκληρώνεται η πρωτοβάθμια εκτίμηση, λαμβάνουμε ιστορικό που είναι δυνατό, φυσική εξέταση, νευρολογική εξέταση και εργαστηριακός έλεγχος. Το Damage Control Surgery. Αρχή του Damage Control Surgery ήταν να αντιμετωπιστεί η μαζική αιμορραγία και επιλυτικές για τη ζωή κακώσεις, αιμορραγία και μόλυνση. Αφού συμβεί αυτό, ο ασθενής πρέπει να μεταφέρεται στη ΜΕΘ προκειμένου να σταθεροποιηθεί. Η οριστική αποκατάσταση γίνεται σε δεύτερο χρόνο. Και στόχος είναι να αποφευθεί το εκτεταμένο χειρουργικό στρες από χρονοβόρες ή και ιδιαίτερα επιβαρυντικές επαναστατικές επεμβάσεις, μέχρι ο οργανισμός του τραυματία να επανακτήσει τις απαραίτητες εφεδρίες. Ο διαγνωστικός έλεγχος, πλήρης βιοχημικός έλεγχος, αέρια αίματος, καρδιογράφημα, το FAST, περικαρδιακό έλεγχο στο περικάρδιο και στον εγκεφαλικό χώρο, το περιτεναϊκό λαβάζ έχει αντικατασταθεί από τον υπέρηχο, ακτινολογικός έλεγχος, κεφαλή, θώρακα, σπονδυλική στήλη και στοχευμένος έλεγχος με αξονική τομογραφία. Η μετατραυματική αιμορραγία αποτελεί τη σημαντικότερη αντιμετωπίσιμη αιτία θανάτου, περίπου στο 40%. Οι αντιρροπιστικοί μηχανισμοί μπορούν να καλύψουν μια μετρήσιμη πτώση της συστολικής αρτηριακής πίεσης μέχρι να απολυστεί έως και το 30% του όγκου του αίματος. Το αποτέλεσμα είναι μείωση του μεταφερόμενου οξυγόνου, έναρξη του αναερόβιου μεταβολισμού, που έχει σαν αποτέλεσμα υπάρτιση ιστών, αιμοδυναμική αστάθεια και τη λειτουργία των οργάνων. Το γαλακτικό οξύ είναι ένας δείκτης συστολικής αιμάτωσης και του φυσιολογικού μεταβολισμού. Μπορεί να έχουμε αυξημένα επίπεδα και στις ασθενείς που έχουν φυσιολογικό όγκο αίματος και σταθερή αιμοσφαιρίνη. Μπορεί να μας έχει ξεφύγει κάποια κάκωση, να υπάρχει κάποια νόσος, υπατική ή καρδιακή λειτουργία. Η αποτυχία επαναφοράς του γαλακτικού οξέως σε φυσιολογικά επίπεδα εντός του 24ωρου αυξάνει την θνητότητα. Το έλλειμμα βάσης είναι ένας γενικός δείκτης συστολικής οξέωσης και συνέπεια της συνολικής υπάρδευσης των ιστών. Το Damage Control Resuscitation είναι η εξέλιξη του Damage Control Surgery σε συνδυασμό με την αποφυγή της θανάσιμης τριάδας της υποθερμίας, της οξέωσης και της διαταραχής της πυκτικότητας. Οι αρχές του Damage Control Resuscitation είναι χειρουργική αντιμετώπιση της μαζικής αιμορραγίας, περιορισμός των κρυσταλλοειδών υγρών, ελεγχόμενη πόταση και χορήγηση επιστοτικών παραγόντων. Η υποθερμία, σαν πρώτος παράγοντας, είναι αρκετά συχνή και αυξάνει τη θνητότητα. Είναι συχνή λόγω της έκθεσης σε κρύο περιβάλλον, κατάχρησης αλκοόλ, εντοφλέβειας χορήγησης κρύων κρυσταλλοειδών και ελαττωμένης μεταβολικής δραστηριότητας του οργανισμού, που βρίσκεται σε καταπληξία. Η θνητότητα αγγίζει το 100% όταν η θερμοκρασία του πυρήνα τραυματία είναι κάτω από τα 2,8 βαθμούς Κελσίου. Οι μηχανισμοί που ευθύνονται είναι η ελάττωση του αριθμού των επιπεταλίων ενδαγκιακά εξαιτία τη όρεσή του στο ύπαρ και στο σπλήνα, ελάττωση τη κινητικότητα των ενζήμων, η δραστηριότητά του των παραγόντων 11 και 12 ελαττώνεται στο 65% στου 35 βαθμού και επηρεάζεται ο μηχανισμό συνοδόληση και ελαττώνεται η παραγωγή τη τρομοξάνη. Η οξέωση αποτελεί και αυτή ένα σημαντικό επιβαρυντικό παράγοντα. Όταν το pH είναι κάτω από 7,2, μειώνεται η συσταλτικότητα του μυοκαρδίου και τα συνέπεια η καρδιακή παροχή. Επίσης, η δραστηριότητα των παραγόντων πήξη ελαττώνεται σημαντικά. Η διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης, μεταγγίζουμε αίμα και παράγωγα του αίματος, πρέπει να γίνεται κατάλληλη χρήση υγρού και ή και άγγιος σπαστικών αναλόγως στην περίπτωση. Η αναστροφή και η βελτίωση των υπολείπων παραμέτρων της ανάσημης τριάδας, όπως η υποθερμία και η διαταραχή της πυκτικότητας είναι σημαντική. Η χορήγηση των αντιτραχικών δεν διορθώνει τις διαταραχές της πυκτικότητας. Παρακολούθηση των παραγόντων πήξης. Υπέρ της αιμορραγίας είναι η πτώση των επιπέδων του ινοδογόνου, πτώση του αριθμού των επιπεταλίων, ασταθής τρόμβος, υπερινοδόληση, πτώση των επιπέδων του παράγοντα 13, κατανάλωση των παραγόντων πήξης. Η θρομβοελαστογραφία είναι ένας οδηγός για χορήγηση παραγόγων και παράγοντες εμάστασης. Είναι μια τεχνική η οποία σε πραγματικό χρόνο μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για το ποιος παράγοντας της πήξης υπολείπεται,
Έχουμε ταχύτητα στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων, δυνατότητα εστίασης ποιο τμήμα του μηχανισμού πήξης πάσχει και ποιους παράγοντες υπολείπονται, ώστε να γίνεται στοχευμένη αντιμετώπιση και χορήγηση του παράγοντα που λείπει αναλόγως της ανάγκης του κάθε τραυματία. Και ώστε να μεταγγίζονται τελικά λιγότερα καταλληλότερα και σε πραγματικό χρόνο παράγοντα του αίματος. Η υπερβολική χορήγηση των κρυσταλλοειδών προκαλεί αρρέωση των ήδη λατωμένων παραγόντων πήξης, προάγει την οξέωση και παρεμποδίζει τον σχηματισμό θρόμβου και επίδεση της αιμορραγίας, με συνέπεια αυξημένες απώλειες αίματος και της θνητότητας. Η σύσταση του ETLS είναι 1 έως 2 λίτρα ζεστά κρυσταλλοειδή. Οι αρνητικές επιδράσεις του αυξημένου όγκου κρυσταλλοειδών υγρών έχουν συνέπεια αυξημένη ενδοκράνια πίεση, πνευματικό ίδρυμα και δευτεροπαθές σύνδρομο κοιλιακού διαμερίσματος. Σε απειλητικές για τη ζωή υπόταση συστήνεται η προσχετική χορήγηση, όπως είπαμε, των άγγιων σπαστικών μαζί με τα ζεστά κρυσταλλοειδή, προκειμένου να επιτευχθεί η επιθυμητή αρτηριακή πίεση. Η διατήρηση της αρτηριακής πίεσης σε χαμηλά επίπεδα, ελεγχόμενη υπόταση, εσώτου ελεγχθεί η αιτία της αιμορραγίας, μια συστολική αρτηριακή πίεση είναι αποδεκτή 9 έως 10, με μια μέση αρτηριακή πίεση γύρω στα 50. Εξαίρεση στις κρανοκεφαλικές κακώσεις με γλασκόβη κάτω το 9 και τραυματισμό της σπονδυλικής στήλης. Θέλουμε μια μέση αρτηριακή πίεση πάνω από το 80, 100 έως 110 συστολική αρτηριακή πίεση. Μια μικρή υπομάδα τραυματιών σε σοκ θα χρειαστεί μαζική μετάγγιση, η οποία ορίζεται ως χορήγηση πάνω από 10 μονάδων συμπυκνωμένων ερυθρών εντός των πρώτων 24 ωρών από την εισαγωγή. Η πρώιμη χορήγηση συμπυκνωμένων ερυθρών, πλάσματος και θρομοκετάρων, καθώς και ελαχιστοποίηση της πληθυντικής χορήγησης κρυσταλλοειδών, οδηγεί στη βελτίωση της επιβίωσης. Είναι αποδεικτή μια τιμή της αιμοσφαιρίνης 7, ώστε να γίνεται επαρκής οξυγόνες των ιστών. Σε σοβαρή μαζική αιμορραγία, σε αιμορραγικό σοκ, χορηγούμε 1-2 λίτρα φυσιολογικού ορού, μετάγγιση αίματος και παραγόγων. Προτιμάται από την ανάνυψη με τα υγρά, διόρθωση των διαταραχών αιμόστασης με μετάγγιση πλάσματος, με επιταλίων και συμπυκνωμένων ερυθρών. Αν και δεν υπάρχει αιμοφωνία σχετικά με την εθνική αναλογία μετάγγισης, θα πρέπει να χορηγούνται στην αναλογία τουλάχιστον 1-1-1, ερυθρά, αιμοπεντάλια και φρέσφροζεν πλάσμα, είτε στην περίπτωση της μαζικής αιμορραγίας 6-6-1, 6 πλάσματα, 6 ερυθρά και ένα συμπυκνωμένα αιμοπεντάλια. Οι επιπλοκές της μαζικής μετάγγισης είναι μεταβολική οξέωση, υπεσβαστιαιμία, υποθερμία, υπερκαλεμία, το σύνδρομο τράλι, το σύνδρομο οξείας βλάβης πνεύμονα σχετιζόμενο με τη μετάγγιση, το σύνδρομο υπερφόρτωσης της κυκλοφορίας, λοιμώξεις, αιμολυτικές και μη αντιδράσεις, ανοσοκαταστολή και διαταραχές της σπεκτικότητας. Το όφελος όμως είναι μεγαλύτερο σε σχέση με την επίπτωση του τράλι, διότι βελτιώνεται η ιστική οξυγόνωση και έχουμε μείωση της αιμορραγικής διάθεσης. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι η μαζική μετάγγιση σε πολυτραυματίες με μαζική αιμορραγία ελαττώνουν την κατανάλωση αίματος και παραγόγων και αυξάνουν την επιβίωση. Βασική προϋπόθεση είναι η ευχέρεια στη χρήση και η άμεση εφαρμογή της μαζικής μετάγγισης με την αύξηση του πολυτραυματία. Η αιμοστατική αναζωογόνηση είναι η πρώιμη χορήγηση παραγόγων αίματος ως πρωταρχικού υγρού αναζωογόνησης. Σε τραυματικής αιτιολογίας, ιδίως διαταραχής σπεκτικότητας, μπορεί να γίνει η χορήγηση παραγόγων αίματος από την προνοσοκομική φάση της αντιμετώπισης, πάλι με τον διαρρυθμό 1-1-1 ή τη σημαζική 6-6-1. Το τρανσαμίν μπορεί να χορηγηθεί άμεσα εντός των πρώτων 3 ωρών από το ατύχημα και ένα γραμμάριο άμεσα ενδοφλέβια και άλλο ένα γραμμάριο σε συνεχή έγχυση για 8 ώρες. Αυξάνει την επιβίωση, διότι αναστέλει την ενοδόληση, ενισχύει το θρόμβο και μπορεί να χορηγηθεί και προνοσοκομιακά. Είναι οντογόνο, παράγοντας του μηχανισμού αιμόστασης που καταναλώνεται σε πολύ αρχικά στάδια της αιμορραγίας. Ασβέστιο, δράω σημαντικό παράγοντα στην καταράκτη τη πήξη, προτείνεται να παρακολουθεί το επίπεδο ζεστίου στον ασθενή, συγκέντρωση του οποίου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,9 μιλιμόλ του λίτρου. Συμπυκνωμένα συμπλέγματα προθρομβίνης έχουν χορηγηθεί σε συνδυασμό με τον οδογόνο σε πολυτραυματίες υπό την καθοδήγηση των αποτελεσμάτων τη θρομβολιστογραφία. Ανασυνδυασμένο παράγοντα πήξη 5α είναι το τελευταίο μέσο αντιμετώπιση τη αιμορραγία. Πρέπει να έχουν αποκατασταθεί όλα τα προαναφερθέντα στοιχεία και παρόλα αυτά να συνεχίζει η αιμορραγία. Σαν συμπέρασμα, στους πολυτραυματίες η μαζική αιμορραγία είναι η σημαντικότερη αντιμετωπίσιμη αιτία θανάτου. Η βέλτιση στη στρατηγική της αρχικής αντιμετώπισης των πολυτραυματιών τα τελευταία χρόνια είναι το Damage Control Resuscitation, το οποίο έχει σαν κανόνα περιορισμό της χορήγησης κρυσταλλοειδών,
ελεγχόμενη υπόταση και τα πρωτόκολλα μαζικής μετάγγισης. Ο χρόνος είναι πολύτιμος, η χρυσή ώρα, το golden hour, από την ώρα του ατυχήματος μέχρι να φτάσει ο ασθενής στο ΤΕΠ. Επιθετική αντιμετώπιση της αιμορραγίας και της ανάσημης τριάδας, της οξεώσης, της υπερθερμίας και της ενταρχικής πεκτικότητας. Σε πρώτο χρόνο, αποκατάσταση της φυσιολογίας και όχι της ανατομίας και χρήση των δυναμικών μεθόδων παρακολούθησης του μηχανισμού αιμόστασης με τη τραυμαλευστογραφία, ώστε να έχουν στοχευμένη αντιμετώπιση. Και η αιμορραγία χρειάζεται αίμα για να σταματήσει την αιμορραγία. Αυτά. Ευχαριστώ.